Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να συζητήσουμε με τον κύριο Θανάση Κολιζέρα. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, δεν τον έχουμε έτσι ζωντανά στο στούντιο, αν και θα το θέλαμε και εμείς και εκείνος βεβαίως, αλλά οι υποχρεώσεις είναι πολλές. Τον καλημερίζουμε. Κύριε Κολιζέρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλή επιτυχία σας εύχομαι και θα ήθελα να μας παρουσιάσετε έτσι, να μας αυτοσυστηθείτε για να σας γνωρίσουμε. Ονομάζομαι Θανάσης Κολιζέρας, όπως είπατε. Η καταγωγή μου είναι εδώ από την Αργολίδα. Αργολίδα. Είμαι από την Αργολίδα η καταγωγή μου. Είμαι στέλεχος βέβαια χρόνια του ΚΚΕ και συμμετέχω τώρα στο Ευρωψηφοδέλτιο. Δίνουμε εμείς από κοινού, καταλαβαίνετε, τον αγώνα ενάντια στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά των ελληνικών κυβερνήσεων για να παλέψουμε για τα δικαιώματα του λαού μας και γενικότερα των λαών της Ευρώπης. Θα ήθελα καταρχήν λόγω και της σημερινής μέρας να μου επιτρέψετε να στείλω ένα μήνυμα, επειδή σήμερα 9η Μάη είναι μια σημαντική μέρα. Είναι η μέρα της Ευρώπης, αλλά να σας πω κάτι, μου έκανε εντύπωση και μου δίνετε την ευκαιρία να το πω, κύριε Κολιζέρα. Μιλήσαμε πριν από λίγο και με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Μιλήσαμε με πολλά πρόσωπα σήμερα και με υποψήφιους και τα λοιπά. Κανείς δεν το θυμήθηκε και μου έκανε εντύπωση. Όλοι μιλούν για μια Ευρώπη, να πιστέψουμε στην Ευρώπη, μια καινούρια Ευρώπη, μια Ευρώπη. Αλλά κανείς δεν είπε αυτό που θέλετε να πείτε εσείς. Έτσι ακριβώς, γιατί έχουν μου έκανε αλλοιωθεί εντύπωση. Τα πάντα. Ναι, πράγματι. Έτσι ακριβώς έχουν αλλοιωθεί τα πάντα και αυτό, αν θέλετε, αποκαλύπτει και τι εξυπηρετούν τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί σήμερα, και κατά τη γνώμη μας, δεν είναι η μέρα της Ευρώπης, γιατί σαν σήμερα, την 9η Μάη του 1945, οι Ναζί παραδόθηκαν ανεφόρο στον Κόκκινο Στρατό. Είναι η μέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, Ιμπεριαλιστικού Πολέμου. Ναι. Η 9η Μάη καθιερώθηκε ως μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών και αποδείχθηκε πως όταν οι λαοί θέλουν μπορούν να νικήσουν και τον πιο ισχυρό αντίπαλο. Και το μήνυμα που έρχεται είναι ότι όταν ένας λαός θέλει μπορεί. Μπορούμε δηλαδή να απαλλαγούμε από τα δεινά που μας έχουν φορτώσει αν ο λαός πιστέψει στη δύναμή του, τη δοκιμάσει, την πολλαπλασιάσει, την κάνει δύναμη ανατροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά και όλα τα κόμματα που την υπηρετούν προσπαθώντας να διαγράψουν και να παραχαράψουν την ιστορία έχουν καθιερώσει την 9η Μαΐου ως μέρα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θέλουν να γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που φτιάχτηκε για να εξασφαλίσει ότι οι πλούσιοι, να το πω έτσι απλά, θα γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Να γιορτάσουμε τους 16 εκατομμύρια ανέργους, τα 4,1 εκατομμύρια άστεγους, τα 113 εκατομμύρια που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, τα 10,2% των μαθητών που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολείο, τα μνημόνια διαρκείας που ζουν όλοι οι λαοί της Ευρώπης στην ανασφάλεια. Αυτή η Ευρώπη δεν είναι δική μας. Εμείς παλεύουμε για την Ευρώπη των λαών, την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Συμφωνείτε λοιπόν, δηλαδή με το μήνυμα του Πρωθυπουργού την Ευρώπη των πολλών? Όχι βέβαια. Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Ο Πρωθυπουργός έτσι κι αλλιώς παλεύει για την συγκεκριμένη Ευρώπη των μονοπωλιακών ομίλων. Είναι άλλο αυτό που λέμε εμείς. Εμείς μιλάμε για την Ευρώπη των λαών, την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αλλάξει όταν κουμάντο κάνουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι και όταν όλα τα μέτρα που παίρνονται είναι για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας αυτών των ομίλων που συθλίβουν τα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη, οι μηχανισμοί που έχουν διαμορφώσει, άσχετα αν λέγονται μνημόνια ή όπως αλλιώς μπορεί να λέγονται. Για παράδειγμα, το σύμφωνο για το ευρώ προβλέπει ότι οι μισθοί στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης θα είναι υπό συνεχή παρακολούθηση και θα συγκρίνονται με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το κύριο εμπορικών εταίρων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα είναι υπό στενή παρακολούθηση και φυσικά θα μειώνονται, γιατί κύριοι εμπορικοί εταίροι της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ινδία, είναι η Κίνα. Για αυτή την Ευρώπη των λαών μιλάει ο Πρωθυπουργός. Εμείς δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Καμία σχέση. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο έτσι στο πρόγραμμα των Ευρωβουλευτών του Ευρωψηφοδελτίου του ΚΚΕ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, νέοι άνθρωποι, νέοι υποψήφοι.
Θα θέλαμε λοιπόν να κάνετε έτσι μια αναφορά και για το πρόγραμμα βεβαίως και να απευθυνθείτε πλέον στον κόσμο γιατί πρέπει να επιλέξει κάποιον από το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ ή εσάς προσωπικά για την Ναι. Ευρώπη. Για να πάρει το εισιτήριο, το διαβατήριο αν θέλετε για την Ευρώπη. Κοιτάξτε, εμείς στις εκλογές που έρχονται έχουμε ένα σύνθημα. Ισχυρό ΚΚΕ παντού, γιατί εμείς μαζί μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά. Και με αυτό απευθύνουμε κάλεσμα συμπόρεσης με το ΚΚΕ για όλες τις εκλογικές μάχες. Δηλαδή και τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές και τις ευρωεκλογές και τις βουλευτικές εκλογές όποτε αυτές και αν γίνουν. Για όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις που θα τις δώσουμε ενιαία παντού, σε όλη τη χώρα, στους τόπους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία, παντού όπου εργάζεται, ζει, μορφώνεται, στενάζει η εργατική οικογένεια, τα νέα παιδιά της πατρίδας μας. Ενιαία παντού, γιατί θεωρούμε ότι ενιαία πρέπει να είναι η απάντηση του λαού και της νεολαίας στην ενιαία επίθεση που δέχονται η ζωή και τα δικαιώματά μας από το κεφάλαιο, τις κυβερνήσεις του, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Δήμους και τις περιφέρειες ως βασικά στηρίγματα αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Το πραγματικό δίλημα που μπαίνει μπροστά στο λαό, μπροστά σε εκλογικές αναμετρήσεις που έρχονται, είναι ένα. Αν θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που αποδεδειγμένα θα φέρει νέα δεινά ή αν θα αντιπιτεθούμε μαζικά και δυναμικά παντού για να ανοίξει ο δρόμος επιτέλους και για την ανάκτηση των απολειών που είχαμε αλλά και για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών με βάση φυσικά αυτά που μπορεί να προσφέρει σήμερα η τεχνολογία, η επιστήμη, η παραγωγικότητα της εργασίας. Και η δική μας απάντηση φυσικά είναι συσπήρωση με το ΚΚΕ και αντιπίθεση. Και η μόνη ψήφος που μπορεί να εκφράσει γνήσια και καθαρά τη λαϊκή αντίθεση σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλες οι κυβερνήσεις την υλοποίησαν ή ετοιμάζονται να την υλοποιήσουν είναι η ψήφος στο ΚΚΕ και τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης. Εμείς λέμε λοιπόν ο λαός, η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα να στηρίξουν σε όλες τις κάλπες το ΚΚΕ ανεξάρτητα από πρόσωπα και ξέρουμε πολύ καλά πως οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας έχουν πολιτικό κόστος μόνο για την εξουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για το πολιτικό τους προσωπικό που τους στηρίζει κεντρικά και τοπικά. Μόνο αυτούς στριμώνουν και πιέζουν, ενώ αντίθετα δίνουν ανάσα ζωής για τα εργατικά λαϊκά στρώματα και τους νέους, γιατί για μας αδιαπραγμάτευτες είναι μόνο οι ανάγκες του λαού και πώς αυτές θα ικανοποιηθούν. Κύριε Κολυζερά, θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω το εξής. Εάν ναι. Εσείς εκλεγείτε Ευρωβουλευτής και μεταφερθείτε στο Ευρωκοινοβούλιο για να στηρίξετε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία θα διεκδικήσετε και για τα οποία θα αγωνιστείτε από το Ευρωκοινοβούλιο που θα βρεθείτε? Κοιτάξτε, είναι ακριβώς αυτό που είπα και πιο πριν κάπως συμπυκνωμένα. Όχι, θα το πείτε λίγο πιο αναλυτικά γιατί ναι, ο κόσμος ναι, που ναι. το ακούει συμπυκνωμένο δεν μπορεί να το καταλάβει. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, ναι, αυτό λέω. Για μας μια ισχυρή παρουσία του ΚΚΕ, ανεξάρτητα θα είμαι εγώ ή κάποιος άλλος συνυποψήφιος ναι, μου λέμε από τώρα, το... ναι, όποιος ναι. είναι. Σημαίνει ότι είναι ένα δυνατό όχι του λαού στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Κεφαλαίου. Είναι ένα μήνυμα καταρχήν στους άλλους λαούς, στους συντρόφους μας από άλλες χώρες που δίνουν τη δική τους μάχη ενάντια σε όλο αυτό το οπλοστάσιο που έχουν διαμορφώσει ενάντια στους λαούς. Εμείς παλεύουμε ξεκάθαρα για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αυτή είναι αν η θέση. Κατάλαβα καλά, εσείς αν εκλεγείτε, ο Θανάσης ο Κολυζέρας, ναι, αν ναι. εκλεγεί Ευρωβουλευτής, θα πάτε στο Ευρωκοινοβούλιο και εκεί θα προσπαθήσετε να αποκοπεί η χώρα από την Ευρώπη. Όχι. Αυτό. Αυτό κατάλαβα εγώ. Αυτό. Καταλαβαίνετε, είναι θέμα σχετισμών. Αυτό πρέπει να το αποφασίσει ο ίδιος ο λαός. Αν οι σχετισμοί το επιτρέψουν, φυσικά σε αυτή τη φάση καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει. Εμείς μέσα από εκεί θα παλεύουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα και του δικού μας λαού και των υπόλοιπων λαών. Ωραία. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να μεταφέρουμε και εδώ ακριβή εικόνα, όπως το κάναν και οι εκλεγμένοι μας ευρωβουλευτές τα προηγούμενα χρόνια, ναι. για το τι μέτρα σκοπεύουν να φέρουν. Και βεβαίως μεταφέραμε ακριβώς το τι ετοιμάζουν και το τι ετοιμάζονται στην πορεία να φέρουν. Να προετοιμάσουμε το λαό
για το τι έχει να αντιμετωπίσει, να οργανωθεί, να συσπηρωθεί, να αντιπαλέψει αυτή την πολιτική. Είναι ζήτημα λοιπόν ακριβώς συσχετισμών, οργάνωσης και πάλι του λαού μέσα από το κίνημά του. Δεν είναι μόνο και μόνο αποκλειστικά ευθύνη των εκλεγμένων, γιατί εμείς παλεύουμε για ένα ισχυρό εργατικό κίνημα, λαϊκό κίνημα που θα ανατρέψει αυτή την πολιτική. Μάλιστα. Αν ο συσχετισμός μας το επιτρέψει, εννοείται ότι εμείς, ναι, ζητάμε την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε συμμετοχή σε υπεριαλιστικό οργανισμό. Εμείς παλεύουμε για μια Ελλάδα που θα μπορεί να αναπτύξει τις δικές της παραγωγικές δυνατότητες που θα είναι προς όφελος του ίδιου του λαού. Παλεύουμε ναι, για την πω κάτι οικονομία. Όμως, να πω κάτι, συγγνώμη. Κατά καιρούς, επειδή και εγώ είμαι πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά και παρακολουθώ συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις του ΚΚΕ, έχω καλύψει εκατοντάδες αν θέλετε. Το μήνυμα είναι έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω όλα. Εσείς γιατί θα μπορούσε ας πούμε το ΚΚΕ με τα πιστεύω που έχει να μην έχει καν ευρωψηφοδέλτιο, να μην εκπροσωπηθεί, να μην διεκδικήσει ψήφο. Ναι. Κοιτάξτε, με αυτή την άποψη που λέτε τώρα θα μπορούσαμε να μην κατεβαίνουμε και στις εθνικές εκλογές, γιατί και το παραδείγματος χάρη ζητάμε και την ανατροπή του συγκεκριμένου συστήματος. Ναι, δεν αλλά νομίζω το ότι έχει ερώτημά να κάνει. Μου είναι διαφορετικό, ακούστε με λίγο. Ο λαός, λένε όλοι οι υποψήφοι και παρακολουθούμε και το πώς λειτουργεί η Ευρώπη, το έχουμε επισκεφθεί το Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, το κάθε κράτος έχει τους εκπροσώπους του. Διεκδικούν πράγματα, παίρνουν το λόγο, μιλάνε, μπαίνουν μέσα στο σύστημα αν θέλετε. Εσείς δεν θα το κάνετε αυτό. Το κάνουμε, βεβαίως και το κάνουμε. Το κάνετε. Βέβαια το κάνουμε. Απλά προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργείτε στο Ευρωκοινοβούλιο όταν έχετε αυτές τις απόψεις. Μα φυσικά και το κάνουμε. Εννοείται ότι το κάνουμε, αλλά οι δικές μας οι απόψεις έρχονται φυσικά σε αντίθεση με αυτό που εκπροσωπεί ο συγκεκριμένος σχετισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ευρωκοινοβούλιο. Εννοείται ότι το κάνουμε. Όπως το κάνουμε παντού και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως το κάνουμε και στους Δήμους και στις περιφέρειες όπου δεν έχουμε την πλειοψηφία. Δηλαδή να του θέσω το ερώτημα, λέει ένας φίλος τώρα ένα μήνυμα. Ένας φίλος ακροατής λέει το εξής, ότι θα μπορούσε, αν εκλεγεί ο κύριος που μιλάει, ο κύριος Κολυζέρας δηλαδή, ή οποιοδήποτε του ΚΚΕ, σε συνεργασία και με τους άλλους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, όλων των κομμάτων που θα βρίσκονται εκεί, να διεκδικήσουν και να συνυπογράψουν διεκδικήσεις για πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χώρα. Εξαρτάται, είναι προς όφελος του λαού. Εμείς και το έχουμε αποδείξει αυτό. Ό,τι είναι προς όφελος του ελληνικού λαού και όχι των επιχειρηματικών ομίλων, δεν έχουμε πει ποτέ όχι σε τίποτα. Μάλιστα. Αυτό το έχουμε αποδείξει. Αποδεδειγμένο είναι αυτό. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Λέμε, επειδή λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει λεφτά και άλλα διάφορα. Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα που είναι ναι. πολύ απλό. Δεν δίνει δίνονται... δηλαδή. Δίνει. Δίνει. Αλλά προσέξτε τώρα. Ναι. Δίνει, αλλά προσέξτε πώς θα δίνει όμως. Και τι είναι όλα, λέμε, επιλέξιμα και πώς πηγαίνουν τα λεφτά. Και πρέπει να γίνεται μία ανάλυση ως προς αυτό. Έτσι. Έχει δώσει λοιπόν χρήματα για παράδειγμα στους αγρότες. Όμως, πριν την ένταξη στην ΕΟΚ, οι αγρότες αποτελούσαν το 36,6% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας μας. Σήμερα το ποσοστό έρχεται στο 10%. Σε μία οκταετία, το 2005 έως το 2013, πετάχτηκαν από την παραγωγή 83.000 μικροί και μεσαίοι κτηνοτρόφοι. Το 33% της χώρας. Αυτή είναι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δόθηκαν 36 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017 ως επιδοτήσεις ναι. στον πρωτογενή τομέα και στο δευτερογενή στις μεγάλες βιομηχανίες από την ΚΑΠ. 6 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκε στους αγρότες και από αυτά το 80% πηγαίνει σε μεγάλες παραγωγές. Αυτά εμείς δεν τα αποδεχόμαστε. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό λέμε ότι για μας είναι αδιαπραγμάτευσης μόνο οι ανάγκες του λαού. Πρέπει να βλέπουμε και κάποια τέτοια, να το δούμε και διαφορετικά. Έρχονται τα ΕΣΠΑ, τα περιβόητα. Είναι και αυτά επιλέξιμα. Κάναμε ερώτηση για τη Μάδρα μετά τις πλημμύρες που ήταν φωνικές. Η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Συλλογική κόστος ωφέλους. Όχι, δεν έδωσαν χρήματα γιατί δεν θα έχει όφελος το μονοπόλιο, ο μονοπωλιακός όμιλος που θα αναλάβει το έργο. Το έργο και λέμε όφελος μετά την αποκατάσταση. Δεν θα είναι έργα εισπρακτικού χαρακτήρα.
Αυτό Για ακριβώς. μετά εννοώ. Τύπου Βέβαια. Διόδια δηλαδή. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Ζητάμε, παράδειγμα, οι αγρότες στηρίζουμε και στηρίζουμε αυτό το αίτημα κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα. Ναι. Που αυτό τι σημαίνει, ότι θα μπορούν να έχουν μια τιμή το οποίο θα καλύπτει το κόστος παραγωγής των αγροτών και θα μπορούν να έχουν και ένα εισόδημα για να μπορέσουν να ζήσουν. Δεν λέμε για κάτι εξωπραγματικό. Αυτό λέει είναι μαξιμαλιστικό. Έχουμε ελεύθερη οικονομία. Ναι, αλλά για τα διόδια, ΣΔΙΤ ή για την ενέργεια, υπογράφουν πόσα αυτοκίνητα θα περάσουν και αν είναι κάτω από αυτό να πληρώνει το ελληνικό κράτος. Αυτό δεν είναι εγγυημένο εισόδημα για τον επιχειρηματία που έχει αναλάβει, για παράδειγμα, το Μωρέα εδώ, πώς λέγεται, στην περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έτσι προσωπικά για εσάς θα κάνετε μια Ναι. αναφορά έτσι στο δικό σας πρόγραμμα, πώς, τι σας λέει ο κόσμος που επισκέπτεστε, πώς βλέπετε τα πράγματα. Κοιτάξτε, εμείς δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, σας το είπα και πριν. Εμείς με όσες Ωστόσο δυνάμεις είναι και λίγο διαθέτουμε, προσωπικό. Είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με ένα κόμμα που είναι στη Βουλή και τα αυτό θα πω. λοιπά. Επειδή σας λέω ότι εμείς με όσες δυνάμεις διαθέτουμε, παλεύουμε με κάθε τρόπο για όχι μόνο να παρεμποδίσουμε νέα μέτρα, αλλά και για να ικανοποιηθούν όσο μπορούν σήμερα άμεσα ζητήματα. Για να ανακουφίσουν λίγο, έστω και λίγο, την καθημερινότητα του λαού. Με όσες δυνάμεις διαθέτουμε, θα βρισκόμαστε μέσα, κυρίως έξω από τη Βουλή, το Ευρωκοινοβούλιο παντού, με συνέπεια και αποφασιστικότητα στον δρόμο του αγώνα. Το έχουμε αποδείξει αυτό άλλωστε. Παλεύοντας, διεκδικώντας, πιέζοντας με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, την κυβέρνηση, το κράτος, όπου μπορούμε, το Ευρωκοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις περιφέρειες, τους Δήμους, ώστε να ικανοποιηθούν αυτά τα άμεσα ζωτικά αιτήματα της εργατικής τάξης, των φτωχών αγροτών, των μικρών επαγγελματιών, αλλά φυσικά να ανοίξει μέσα από αυτή τη διαδικασία του οργανωμένου αγώνα ο δρόμος για να επιληθούν οριστικά τα προβλήματά τους. Και για μας, για να επιληθούν αυτά, είναι βάση η πολιτική πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ. Άρα λοιπόν, σε όλες τις περιοδίες που κάνουμε, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονίες, για μας καθοριστικό είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες, κυρία όμως με την οργάνωση του ίδιου του κόσμου στους μαζικούς φορείς του κινήματος που θα αντιπαλέψουν συνολικά την πολιτική αυτή. Και σε Μάλιστα. αυτό παλεύουμε. Αυτό παλεύουμε. Μάλιστα. Κύριε Κολυζέρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ Τρίπολη, στο ραδιόφωνο μας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στον αγώνα και βεβαίως έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλή Ευχαριστώ συνέχεια πάλι. παρακαλώ. Ευχαριστώ Γεια πολύ. σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.